Καλησπέρα σας. Βουλευτικές εκλογές 2021 στην τηλεόραση του Capital κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 9. Σήμερα έκτακτα από τις 8 μέχρι τις 9 σήμερα Τρίτη. Βουλευτικές εκλογές με θέματα που ενδιαφέρουν τον Κύπριο πολίτη και είναι πολύ σημαντικό αυτά που συζητούμε απόψε. Έχουμε τρεις υποψήφιους βουλευτές. Έχουμε τον κύριο Σούλη Μαλέκο από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Καλησπέρα σας, κύριε Μαλέκο. Καλησπέρα. Τον κύριο Ορέστη Μάτσα από τους οικολόγους Συνεργασία Πολιτών, που είναι καλησπέρα εδώ στο στούντιο μαζί μου. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Και τον κύριο Γιώργο Χατζηγιάννη από τη ΔΥΠΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηγιάννη. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα πούμε όμορφα και ωραία πράγματα για τους πολίτες και να δούμε λίγο πώς μπορούμε να κάνουμε τη θετική διαφορά στην καθημερινότητά τους. Έχω μαζί μου εδώ τον Ορέστη τον Μάτσα, ο οποίος είναι από τους οικολόγους Συνεργασία Πολιτών. Εδώ ένας νεαρός υποψήφιος, 28 χρόνων, από τους νεαρότερους υποψηφίους στις βουλευτικές εκλογές του 2021. Πώς αποφάσισατε να μπείτε στη διαδικασία να ασχοληθείτε με αυτό που ονομάζεται πολιτική, γιατί η ηλικία σας γενικά απαξιά από ό,τι φαίνεται και από τις έρευνες την πολιτική ζωή και την πολιτική σκηνή αυτού του τόπου. Προτού αναφέρω τους λόγους που αποφάσισα να εμπλακώ πιο ενεργά, θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για το για ποιον λόγο θεωρώ και να διαφωνήσω με όσα υπόθηκαν, για ποιον λόγο θεωρώ ότι δεν πρέπει να επενδύσουμε άλλο στην επικοινωνία, αλλά στην ουσία. Θεωρώ, επειδή έχει γίνει αναφορά και για την νεολαία και ως κομμάτι της νεολαίας, θεωρώ ότι αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από την πολιτική ζωή, αλλά και από την κοινωνία των πολιτών, είναι η πολιτικοποίηση των ανθρώπων, η πολιτικοποίηση της νεολαίας. Δηλαδή, όχι η κομματικοποίηση, το να αντιληφθεί η νεολαία με ποιον τρόπο και πόσο άμεσα οι πολιτικές αποφάσεις, τα κέντρα λήψης αποφάσεων, επηρεάζουν τη ζωή της. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους, επειδή τυχαίνει στο παρελθόν να ασχολούμαι από πολύ νωρίς, να παρακολουθώ από πολύ νωρίς τα πολιτικά δρόμενα και της χώρας μου και στο εξωτερικό. Για ποιο λόγο όμως? Υπήρχε κάτι, είναι ενδιαφέρον? Μπορούμε είναι να πούμε πηγαίο ενδιαφέρον. Δεν είχα ιδιαίτερα ερεθίσματα, δεν ανήκα ποτέ σε κάποιον κομματικό χώρο. Ο λόγος που εντάχθηκα σε αυτόν τον αγώνα με το κίνημα των οικολόγων ήταν καθαρά ιδεολογικός, υπήρχε ιδεολογική σύγκληση. Επομένως, βλέποντας ως εξωτερικός παρατηρητής την σημερινή κατάσταση του πολιτικού συστήματος, είναι προφανές ότι ενοχλούμε. Είναι προφανές ότι ενοχλούμε να βλέπω εκτελεστική εξουσία και νομοθετική εξουσία να παρεμποδίζουν τον ανεξάρτητο έλεγχο. Είναι προφανές ότι ενοχλούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι δημοσιολογούντες να δυνατούν να αναλάβουν ευθύνες. Είναι προφανές ότι ενοχλούμε να βλέπω τους συνομήλικους μου να βάζουν όλους στο ίδιο καλάθι, όλους τους πολιτικούς χώρους στο ίδιο καλάθι και να μην είναι σε θέση να αντιληφθούν αυτό που έχω πει και προηγουμένως, πόσο έντονα και σε πόσο μεγάλο βαθμό επηρεάζει την ίδια μας τη ζωή και το μέλλον μας. Πώς το εξηγείς στους συνομιλικούς σου αυτό, κύριε Μάτσα? Εννοείται πώς το εξηγείς ότι δεν είναι όλοι, όπως λέτε, στο ίδιο χώρο, στην ίδια θέση? Δεν έχει να κάνει κανείς τίποτα περισσότερο από το να παρακολουθήσει τα τεκτενόμενα. Δεν έχει να κάνει τίποτα περισσότερο από το να παρακολουθήσει το ιστορικό των κομματικών χώρων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Βουλή. Πώς θα τους πείσετε τους συνομήλικους σας να πάνε είσαστε από την Πάφο, έτσι? Πώς θα τους πείσετε να πάνε στην κάλπη, στην Πάφο, πάρουν το αυτοκίνητό τους, να πάνε στο εκλογικό κέντρο και να ψηφίσουν? Πώς θα τους πείσετε να πάνε και να ψηφίσουν και εσάς, μάλιστα? Δεν είναι ένας αγώνας ο οποίος μπορεί να διαρκέσει 3, 4, 5 μήνες. Είναι ένας διαρκής αγώνας, τον οποίο σε προσωπικό επίπεδο, στο κοντινό μου περιβάλλον, κάνω συνεχώς. Αλλά από εκεί και πέρα, την ώρα της κρίσης, αυτό που έχουμε να προτάξουμε είναι τις προτάσεις και την ειλικρίνεια και τα επιχειρήματα. Πολύ ωραίο αυτό. Θα μείνω σε αυτό. Κύριε Μάτσα, η επικοινωνία όντως είναι σημαντική.
Ο κύριος Μαλέκος είναι άνθρωπος της επικοινωνίας, όμως και η επικοινωνία γενικά και τα θέματα της οικολογίας πουλάνε, έτσι. Και το θέμα της ψήφου διαμαρτυρίας ή της ψήφου επιλογής είναι κάτι το οποίο υπάρχει ίσως στους οικολόγους. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι εφόσον η ψήφη των πολιτών είναι ψήφη διαμαρτυρίας, γιατί μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες αποτύπωναν μια δυναμική στο κίνημα των οικολόγων, ξαφνικά παρουσιάζονται όλα τα κόμματα φιλοπεριβαλλοντικά. Ο κύριος Αβέροφ εξήγηλε την δωρεάν 1 εκατομμυρίου δέντρων για την επόμενη τριετία, έναν τουλάχιστον... Δεν θα ήθελα να δίνω χαρακτηρισμούς, αλλά κάποιος ο οποίος ασχολείται με αυτά τα ζητήματα θα μπορούσε να χαρακτηρίσει έως και αστεία την εξαγγελία του Δημοκρατικού Κόμματος. Όχι μόνο... Συναγερμού. Συγγνώμη, απολογούμε, του Δημοκρατικού Συναγερμού. Όχι μόνο για την... Όμως είναι για καλό σκοπό. Μπορεί κάποιος να το θεωρήσει ότι είναι απλά για καλό σκοπό. Μπορεί να είναι επικοινωνιακό τρίκ, σε εισαγωγικά, και ο κ. Μαλέκος νομίζω τα ξέρει αυτά τα επικοινωνιακά, αλλά είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει και το περιβάλλον, όμως παράλληλα. Θα επαναλάβω, κάποιος ο οποίος ασχολείται με αυτά τα ζητήματα μπορεί πολύ εύκολα και να αντιληφθεί ότι μια τέτοια εξαγγελία δεν είναι υλοποιήσιμη. 1 εκατομμύριο δέντρα μπορεί να δοριστούν. Σε καμία περίπτωση 1 εκατομμύριο δέντρα δεν θα φυτευτούν και δεν θα επιβιώσουν. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι να κάνουμε εξαγγελίες εντυπωσιασμού. Επίσης, το ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση δεν το αφισβητεί κανείς. Εμείς θέλουμε το Δημοκρατικό Συναγερμό όμως εντός της Βουλής, αλλά και ως κυβέρνηση, ως εκτελεστική εξουσία, όταν έρχονται συζητήσεις που αφορούν τον επηρεασμό του περιβάλλοντος, που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, να είναι πλάι στο περιβάλλον. Εκεί θα δείξει την έγνοια του για το φυσικό περιβάλλον και για την οικολογία. Όχι να κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού και Τι θα πρέπει να γίνει για το περιβάλλον στην Κύπρο, θεωρείτε εσείς, έτσι ώστε να αλλάξει και ο αέρας που αναπνέουμε και σαν σήμερα το πρωί είχε σκόνη πάλι, έτσι. Βιώσιμη ανάπτυξη, πράσινη ανάπτυξη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναλύσουμε μέσα σε λίγα λεπτά τι ενοιολογικά σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά μπορούμε να το χωρίσουμε σε πυλώνες και να πούμε τα βασικά. Σημαίνει μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα. Τι σημαίνει μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα? Να ισοσκελιστούν τα αέρια του θερμοκηπίου που εκπέμπουμε και απορροφούμε ως κράτος. Δεν γίνεται το 2021... Θέλουμε δέντρα γι' αυτό. Φυσικά και θέλουμε δέντρα. Πρέπει να γίνει μια ορθολογική και συνετή διαχείριση. Υπήρχε κάποιος άλλος που εξαγγείλε έτσι πράγμα που μας λέτε, κάποια δέντρα να φυτευτούν? Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει το 2019 σε πλάνο δεκαετίας την δεντροφύτευση 1 εκατομμυρίου δέντρου. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο λέω ότι η εξαγγελία του κ. Αβέροφ είναι μη υλοποιήσιμη και έγινε για σκόπους εντυπωσιασμού. Η εξαγγελία της κυβέρνησης είχε ανταπόκριση των πρώτων χρόνων λιγότερη από τα δέντρα που επαρήξε το τμήμα δασών. Πέραν τούτου, να συνεχίσω για το τι εννοιολογικά σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη. Θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια, ναι. Φυσικά. Νομίζω να το κρατήσετε, ναι. Για να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Κύριε Μάτσα, θέλετε να απαντήσετε ή να πάμε στα θέματα της... Δεν μπορώ να μην απαντήσω. Θα έρθει πολύ αρμονικά όμως και το θέμα, η συζήτηση στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης. Γιατί είναι αυτά που ενδιαφέρει κυρίως τον πολίτη, έτσι. Οι πρώτοι που γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνο οι δεντροφυτεύσεις που έχουν σημασία, είμαστε εμείς. Και γιατί δεν ήμασταν εμείς αυτοί που είπαμε ότι η δική μας πράσινη συμφωνία είναι το 1 εκατομμύριο δέντρα τα οποία θα φυτευτούν, όπως είπε ο κύριος Αβέροφ την ημέρα που έκανε την εξαγγελία. Από ό,τι φαίνεται, έτσι αντιλαμβάνεται. Θα ελέγξετε αν θα το υλοποιήσει ο κύριος Αβέροφ? Δεν θα κάνουμε τους detective σε αυτόν, θα κάνουμε τους detective μέσα στη Βουλή, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζει ο κύριος Μαλέκος, αλλά η Βουλή έχει στις αρμοδιότητες της να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο για ζητήματα τα οποία... Ο κύριος Μαλέκος
και άλλον η λαϊκίστικη συμπεριφορά στους διαδρόμους της Βουλής. Αυτό δεν είναι κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ωραία, εντάξει, θα πάμε και σε αυτό. Από ό,τι φαίνεται, για να επανέλθω στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, έτσι αντιλαμβάνεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Δεν έχει αντιληφθεί ότι είναι έναν ολοκληρωμένο πλάνο, έναν ολοκληρωμένο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρονικόν ορίζοντα το 2050, το οποίο θα φέρει τεράστια αλλαγή στην καθημερινότητα και του τελευταίου πολίτη. Μας υποχρεώνει η Ευρώπη να ακολουθήσουμε αυτό? Σαφέστατα. Τότε ίσως να το ακολουθήσουμε. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι είμαστε συνεχώς, χρειαζόμαστε κάποιον με το μαστίγιο από πάνω μας, πολλές φορές ακόμα και εκπρόθεσμα, επομίζοντας των κρατικών προϋπολογισμών με προστήματα, για να κάνουμε αυτά που πρέπει. Τι αποτελεί αυτό το πράγμα, για να πάμε στις ενδιαφέροντα. Από τη στιγμή που ξέρουμε σήμερα, από σήμερα, τι προς τα που πρέπει να κατευθυνθούμε το 2050, είναι παιδιάστικο, είναι αφελές να κάνουμε ό,τι δεν το βλέπουμε και να προσπαθούμε να οραματιστούμε ένα διαφορετικό είδος ανάπτυξης, όπως το οραματίζεται η σημερινή κυβέρνηση και το κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ωραία. Τι περιλαμβάνει αυτό το πράγμα? Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Μία σειρά από πυλώνες, στους οποίους κύριο χαρακτηριστικό, κύριο ρόλο, και αυτό θέλουμε να καταλάβουν οι πολίτες, επίκεντρον είναι το περιβάλλον. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι το περιβάλλον μπορεί να είναι ένας ξεχωριστός πυλώνας για την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά τον επηρεάζει άμεσα σε βάθος χρόνου. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μιλά για κλιματική ουδετερότητα, δηλαδή για μηδενισμό ή δραματική μείωση ή μεγάλη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό δεν θα το πετύχουμε κατασκευάζοντας συνεχώς καινούριους δρόμους, ακόμα και σε περιοχές Natura, για να ικανοποιήσουμε την κακομαθημένη συνήθεια, δυστυχώς την κακομαθημένη συνήθεια των πολιτών, όπου χρειάζονται το προσωπικό τους αυτοκίνητο για να κάνουν τις μεταφορές τους. Καλώς ή κακώς, πρέπει να δούμε... Είναι καλές οι μεταφορές για να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε? Εγώ θα μπορούσα να φεύγω από τη Λευκωσία να έρθω εδώ στο Capital για την εκπομπή μου με το λεωφορείο? Σε ένα βαθμό θα μπορούσατε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι χρηστικές αυτή τη στιγμή οι μεταφορές. Και γι' αυτό θέλω. Ενώ στο Λονδίνο μπορεί να φύγω από το κεντρικό Λονδίνο και να πάω προς το βόρειο Λονδίνο χωρίς να χρησιμοποιήσω καν αυτοκίνητο. Ακριβώς. Αυτοί που δεν έχουν βάλει σε προτεραιότητα των εξορθολογισμών των μεταφορών δεν είναι οι οικολόγοι. Είναι όλοι όσοι κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια, μάλιστα έχοντας τη δυνατότητα με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σκεφτείτε και όλοι για να κλείσουμε, έτσι να σιγά σιγά, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Θέλω να κάνω μόνο ένα σύντομο σχόλιο για το θέμα της διαφθοράς. Γιατί έχουμε. Θα έρθουμε στο καταληκτικό σχόλιο για αυτό. Κύριε Μάτσα, ένα λεπτάκι κι εσείς και ακόμη ένα λεπτάκι στον κύριο Χατζηγιάννη. Και να ολοκληρώσουμε. Παρακαλώ. Ο λόγος που δεν θέλουμε να δώσουμε βαρύτητα στο βίντεο του Al Jazeera είναι όχι γιατί δεν γνωρίζαμε αυτά που έδειξε το συγκεκριμένο βίντεο, αλλά γιατί δεν θέλουμε να βασιζόμαστε σε κανέναν βίντεο που προέκυψε κάτω από προϋποθέσεις και συγκυρίες για να μαθαίνουμε τι γίνεται εντός του οίκου μας. Υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές, υπάρχουν μηχανισμοί αυτή τη στιγμή στο κράτος μας, καλός ή κακός, οι οποίες εμποδίζονται. Υπάρχουν πορίσματα τα οποία θάβονται στα συρτάρια. Υπάρχουν εκθέσεις στις ελεκτικές υπηρεσίες για τις οποίες η κυβέρνηση και το κόμμα του DC κοφεύει. Αυτά θέλουμε να φέρουμε στην επιφάνεια, γι' αυτό να ασκούμε κριτική και σε ό,τι αφορά τις προτάσεις μας για βιώσιμη ανάπτυξη, για πράσινη ανάπτυξη, καλώς ή κακώς, είτε αρέσετε στο Δημοκρατικό Συναγερμό, είτε όχι, που ξέρει να προσαρμόζεται παντός καιρού, οι οικολόγοι μιλούν εδώ και χρόνια. Δεν θυμηθήκαμε σήμερα τις δουλειές οι οποίες μπορούν να προκύψουν από την ενεργειακή μετάβαση. Δεν θυμηθήκαμε σήμερα τις θέσεις εργασίας που μπορούν να προκύψουν από τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Είναι θέσεις τις οποίες ανέκαθεν είχαμε
και τις έχουμε καταθέσει, υπάρχουν καταγεγραμμένες και γι' αυτόν ζητούμε από τους πολίτες να λάβουν αυτόν ως δείγμα αξιοπιστίας. Οι θέσεις των οικολόγων είναι εκεί εδώ και χρόνια. Από αυτές θέλουμε να αξιολογηθούμε. Ευχαριστώ, κύριε Μάτσα.